Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε και χρόνια πολλά. Η εθνική εορτή μας, 25η Μαρτίου, συνδυάζει την απελευθέρωση του γένους του ανθρωπίνου από την αμαρτία με την σάρκωση του Θεού Λόγου στην κοιλία της Άη Παρθένου και την απελευθέρωση του γένους μας, του ελληνικού, από την σκλαβιά της τουρκοκρατίας. Όλο το γένος αγωνίστηκε με θυσία, όλος ο λαός και ο κλήρος ανεξαιρέτως, όλοι, πατριάρχοι, μητροπολίτες, επίσκοποι, ιερείς, διάκονοι, καλόγεροι, αγωνίστηκαν και με την προσευχή, τα πνευματικά όπλα και με το καριοφύλι και το σπαθί για να επικρατήσει η τάξη του δικαίου, για να απελευθερωθεί η πατρίδα μας από την τουρκική σκλαβιά και την τυραννία. Η ελευθερία δεν μας δωρήθηκε. Την κατακτήσαμε με ποταμούς αιμάτων και θυσίες πάρα πολλές, θυσίες υλικές, σωματικές, πνευματικές. Όλοι μας κατάτρεχαν, ανεβαίναμε ένα Γολγοθά σαν γένος, όταν μόνοι μας μείναμε και όλοι εγίνονταν εχθροί. Και βοήθησε και ο Θεός, ώστε από τον Γολγοθά αυτό τον μαρτυρίου η πατρίδα μας να περάσει το γένος μας στην χαρά της ελευθερίας. Γιατί το ψάλουμε δύο χαίρε. Το χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος Μετασού που ευαγγελίζεται ουρανός την σάρκωση του λόγου και την θέωση του ανθρώπου, την ελευθερία από την δουλεία του σατανά και της αμαρτίας και των παθών, και ψάλουμε και το χαίρε, ο χαίρε ελευθεριά. Τα δύο αυτά χαίρε σμίγουν σήμερα και γιορτάζουμε λοιπόν τις παραμονές αλλά και ανήμερα της 25ης Μαρτίου γιορτάζουμε το μεγάλο αυτό γεγονός. Την διπλή γιορτή λοιπόν πρέπει να την τιμάμε με αναμνήσεις, με εορτές, με πανεθνική ενότητα και αγάπη και δημιουργία, με εκκλησιαστική ενότητα και προσφορά όχι μόνο του λόγου της αλήθειας αλλά και προσφορά και με την τέχνη και με τη μουσική και με την εικόνα, με ωραίους ύμνους, με ωραίες εικόνες από τους ήρωες, από τους κληρικούς πατριάρχες και επισκόπους και γενικά τους ιερείς που θυσιάστηκαν, με εικόνες από τα κλέφτικα αλημέρια, από τους ήρωες αγωνιστές που νύχτα μέρα πολεμούσαν και δεν σταματούσαν αλλά με ορμή προχωρούσαν σαν ποτάμι που δεν γυρίσει πίσω για να παρασύρει την τουρκική σκλαβιά. Στις μέρες μας βέβαια έχουμε ξεχαστεί. Δεν γνωρίζει η νεολαία με ποιους σκόπους και θυσίες και εκατόμβες, τι εκατόμβες, χιλιάδες κληρικοί και λαϊκοί θυσιάστηκαν στον αγώνα, στα πεδία των μαχών.
10.000 και πλέον κληρικοί εσφαγιάστηκαν, εμαρτύρησαν ή από τους Τούρκους ή έπεσαν στα πεδία της μάχης από το βόλι του εχθρού ή από το σπαθί. 10 με 11 πατριάρχοι πάλι μαρτύρησαν επειδή έμειναν όρθιοι στις επάλξεις του αγώνος. Και πολλοί μοναχοί έπεσαν στους αγώνες των μαχών, στους αγώνες, στις μάχες της πατρίδας μας. Αναρρύθμιτες στρατιές των Τσολιάδων, των Ελλήνων, ακόμα και γυναικών, όπως οι Σουλιώτισσες, οι Μεσολογγίτισσες, όπως στα νησιά, στη Χίο, στα Ψαρά, που είχαμε ολοκληρωτική καταστροφή, και στο Αρκάδι και σε άλλες περιοχές που πολιορκήθησαν και αυτοεπιρπολήθησαν και αυτοθυσιάστηκαν. Έχουμε λοιπόν χιλιάδες πολλές του λαού που συμπληρώνει αυτό το σκηνικό της θυσίας. Δεν έφτανε μόνο η πείνα, η νηστεία, το κρύο που περνούσαν διωκόμενοι κλέφτες και αμαρτωλοί ή και οι απλοϊκοί άνθρωποι του λαού. Δεν έφτανε οι τόσες πληγές που δέχτηκαν, όπως ο Μακρυγιάννης Φερρυππίν. Δεκάδες πληγών είχε στο σώμα του από βόλια και σπαθιά, και πολλοί άλλοι ήρωες. Δεν φτάνει όλο αυτό το μαρτύριο του κυνηγήματος που είχαν από τους Τούρκους. Ήταν νύχτα μέρα στο καραούλι, στην πρώτη γραμμή να δίνουν σώμα με σώμα μάχη με τους Τούρκους και τους Αρβανίτες που επεστράτευαν η διοίκηση των Τούρκων, ακόμα και με του Ιμπραήμ τις στρατιές που κάλεσε ο Σουλτάνος για να καταπνίξει την Επανάσταση στην Πελοπόννησο. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Είχαν και τις αποδοκιμασίες και τις κατηγορίες από τους ξένους, τους δήθεν φίλους, αλλά και τους πολλούς εχθρούς. Είχαν τον χαρακτηρισμό ότι ήταν τρελοί, ότι έκαναν ένα άνισο αγώνα, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να φέρουν αποτέλεσμα, ότι ήταν χαμένη αυτή η επανάσταση. Χαρακτήρισαν την επανάσταση σαν ένα αγώνα ταξικό, κάποιοι λανθασμένα πολύ. Άλλοι είπαν ότι ήταν μια ανταρσία, παράνομη κατά νομίμου εξουσίας αρχής των Τούρκων. Και τότε βέβαια η Ιερά Συμμαχία της Ευρώπης, που είχε καταφέρει και είχε βάλει μέσα σε αυτό το παιχνίδι και τη Ρωσία, η Ιερά Συμμαχία, λέγω, έπαιζε το χειρότερο παιχνίδι και ήθελε να βοηθήσει την Τουρκία ώστε να καταπνιγεί η Επανάσταση, να μην σηκωθούν οι λαοί που ήταν σκλαβωμένοι. Ήθελαν να έχουν ένα status quo, δηλαδή μια ησυχία, κανείς να μην ενοχλείται, να τρώγουν, να πίνουν, να απολαμβάνουν, να μην ενοχληθούν από κάποιες επαναστάσεις και κάποια προβλήματα, να ξεκοκαλίζουν, θα λέγαμε, τη λία τους οι Ευρωπαίοι και να χαρίζουν βέβαια την τυραννία στους Έλληνες. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα και εύχομαι να μην την ξαναζήσουμε σήμερα. Όλα δείχνουν ότι κάτι μας ετοιμάζουν οι ξένοι, ότι μας ετοιμάζουν ίσως κάποια περιπέτεια με ενδεχόμενες ταπεινώσεις, γιατί πάντοτε μας βάζουν σε συμπληγάδες πέτρες ή μεταξύ σφύρας και άκμονος να μας φυροκοπούν με τις διπλωματίες τους, όντας εμάς θα λέγαμε αγαθούς και καλοπροαίρετους, και να μας οδηγούν σε αδιέξοδα για να μας ασκούν πάντοτε πιέσεις υπέρ των Τούρκων, υπέρ των Αλβανών, υπέρ των Σκοπιανών και υπέρ όλων των άλλων, όχι όμως υπέρ της πατρίδος μας, της Ορθοδοξίας μας και του λαού αυτού, ο οποίος οφείλει να αφυπνιστεί για να μην γνωρίσουμε άλλες περιπέτειες. Έχουμε παγώσει βέβαια, δεν μας νοιάζει τώρα πια. Σφάξαν την Γιουγκοσλαβία, σφάξαν τους Σέρβους. Πώς να μην τα λέμε, κάθε μέρα βλέπουμε την τραγωδία τους.
Τους ανάγκασαν να φύγουν από το Σεράγεβο τελείως, τους ανάγκασαν να αφήσουν τις πατρογονικές τους εστίες, παντού τριγύρω, τους απομονώνουν και μετά λένε μην πάτε και στο Κόσοβο γιατί θέλουν να το χαρίσουν στον Περίσσα το Κόσοβο. Βέβαια. Και την Ήπειρο την Νότια λένε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πώς να μην αγανακτούμε όταν βγαίνουν και πολιτικά πρόσωπα στα κανάλια και λένε δεν κινδυνεύουμε, δεν κινδυνεύουμε. Τι πράγματα είναι αυτά ότι κινδυνεύουμε. Βέβαια δεν κινδυνεύσαμε, γι' αυτό χάσαμε τη Μικρά Ασία ολόκληρη. Δεν κινδυνεύουμε, γι' αυτό χάσαμε τα πατριαρχία μας και τα αποδυνάμωσαν από ελληνισμό. Χάσαμε την ζωτικότητα των πατριαρχείων και του ελληνισμού πέραν των συνόρων μας. Βέβαια είμαστε φίλοι τώρα θα πούμε με την Αλβανία, πολύ μεγάλοι φίλοι και βγαίνουν και λένε στα κανάλια λύθηκαν τα προβλήματα, τα δικαιώματα λέει ο Μπερίσα είναι όλα τέλεια και εμείς ρωτάμε, έχουν σχολιά, δεν έχουν. Έχουν εκκλησίες, δεν έχουν. Έχουν τους Μητροπολίτες που χειρίζονται στο Πατριαρχείο, δεν τους έχουν. Έχουν κληρικούς να λειτουργήσουν, δεν τους έχουν. Μπορούν κάποιοι να πάνε από εδώ, δεν μπορούν. Μπορούν να κάνουν τη λειτουργία στην ελληνική γλώσσα, δεν μπορούν. Αυτά είναι βέβαια τα δικαιώματα. Ντροπή και επίσημα μεγάλα πρόσωπα εδώ να συμπράττουν σε αυτήν την συμπαιχνία του αφελληνισμού. Θα λέγαμε ότι στην Βόρειο Ήπειρο είναι μια τουρκοκρατία ακόμα. Ένα ισλαμικό καθεστώς του Μπερίσα που τους κατατυρανεί όπως γράφει και ο Ευρωπητικός Αγώνας και πολλά άλλα έντυπα και περιοδικά και όπως τα γνωρίζουμε από αυτόπτες μάρτυρες. Τι να πούμε λοιπόν, ότι δεν κινδυνεύουμε γιατί χάσαμε την Κύπρο, μήπως θα την κερδίσουμε πάλι. Δεν κινδυνεύουμε γιατί αμφισβητούν 1300 νησιά στο Αιγαίο οι Τούρκοι και όλο το Αιγαίο και την Θράκη ολόκληρη, την υπόλοιπη που δεν την έχουν υπό την εξουσία τους. Δεν κινδυνεύουμε. Τότε γιατί συμπεριλαμβάνουν και τη Μακεδονία και στην ψευδομακεδονία του Γλυγόλαφου, γιατί συμπεριλαμβάνεται και ο πύργος της Θεσσαλονίκης και η Θεσσαλονίκη και μέχρι τον Όλυμπο. Αυτά είναι τα σχέδια των μεγάλων, των συμμάχων μας, των απατεώνων, εντός εισαγωγικών βέβαια, τους αγαθούς, μην τους κακολόγουμε, αν τους λέμε απατεώνες, όμως γιατί ακριβώς είναι τέτοιοι. Εκεί μας οδήγησαν και η καλοπροαίρεκτη, θα λέγαμε, τακτική κάποιων εδώ δικών μας, μας οδήγησε ώστε να υποχωρούμε, να συμβιβαζόμεθα, δεν κινδυνεύουμε, δεν κινδυνεύουμε. Και γιατί φτάσαμε σε αυτή τη συρρήκνωση, γιατί μας τριπλασίασε ο Βενιζέλος στην Ελλάδα και εμείς πάμε να την θάψουμε, γιατί τον ελληνισμό τον εγκαταλείψαμε, τότε τι θα γιορτάζουμε, 25 Μαρτίου, ένα ποίημα, ένα τραγούδι και τελειώσαμε, βάλτε τα κανάλια σε εξολατρικά θεάματα, εμπέξατε λοιπόν το 21, βρίστε κλήρο και λαό, βρίστε τους ήρωες, δεν ήταν άξιοι θα λέγαμε να είναι ελεύθεροι και τα διάφορα τα οποία προβάλλουν λοιπόν για κάποια κανάλια αντί να προβάλλουν το ηρωικό στοιχείο, τις θυσίες, τους αγώνες, το μεγαλείο της θα λέγαμε σύσσωμης εξεγέρσεως του έθνους. Κανείς δεν απουσίαζε. Πατριάρχοι, μητροπολίτες, επίσκοποι, ιερείς, καλόγεροι, ηγούμενοι, προύχοντες, πλοίαρχοι, κοινοτάρχες, οι πάντες ήταν στον αγώνα. Και βέβαια υπήρχαν κάποια λατώματα, υπήρχαν κάποιες ατέλειες, οδηγηθήκαμε επειδή το θέλησαν κάποιοι ξένοι. Οδηγηθήκαμε και σε εμφύλιο πόλεμο και σφαγιάστηκαν αδελφοί αγωνιστές μεταξύ τους. Κάτι τέτοιο θέλουν να κάνουν και σήμερα ή αν δεν το πετύχουν σιγά σιγά τελείως να μας αποδυναμώσουν. Και εμείς να λέμε ζει το 25 Μαρτίου, κάποια χρόνια ίσως ακόμη και μετά να πούμε μην ασχολούμεθα με αυτά, μην ασχολούμεθα με εθνικές γιορτές, μην ασχολούμεθα με τους αγώνες, όχι στο παρελθόν, όχι εθνικισμοί, όχι και τέλος πάντων και να είμαστε εμείς εθνικιστές, να είναι όμως εθνικιστής ο Μπερίσα, ο Γλυγόραφο, η Τουρκάλα λοιπόν, η Τσιλέρη και όλοι οι άλλοι εθνικιστές και απαιτητές και διεκδικητές και εμείς υποχωρούντες και παραχωρούντες. Είτε ηθικά, είτε υλικά, είτε εδάφη, είτε ιστορίες, είτε σύμβουλα, είτε τα πάντα. Αυτή είναι η αλήθεια.
και θα έπρεπε να γίνουμε πιο σοβαροί, ώστε να μην έρχεται λοιπόν η διπλή αυτή γιορτή και να λέμε του χρόνου άραγε θα είμαστε ελεύθεροι, του χρόνου άραγε θα έχουμε τη Θράκη, θα υπάρχουν Έλληνες στη Βόρειο Ήπειρο ή θα τους διώξουν όλους ή θα τους κάνουν Αλβάνους με το ζόρι να μιλούν την αλβανική γλώσσα, ούτε και στη λειτουργία να μην μπορούν να κάνουν με την, στην ελληνική γλώσσα που ήταν πάντοτε και επί του Χόντζα και επί του Ζόγου, του παλιού βασιλιά της Αλβανίας, η λειτουργία ήταν στην ελληνική, πάντοτε στην ελληνική. Και εμείς καυχόμεθα εδώ, βέβαια οι μεγάλοι να παίρνουν τις μισθούς τους, να απολαμβάνουν την ησυχία τους, μην ενοχλούμεθα, και να περνάει έτσι ο καιρός, να περνάει ο καιρός, να καρπούμεθα την εξουσία, να καρπούμεθα τα αξιώματα, και μετά δεν πειράζει, δεν κινδυνεύουμε, δεν κινδυνεύουμε, δεν κινδυνεύουμε. 400 χρόνια σκλαβιά όμως καθίσαμε. Τα ίδια έλεγαν τότε και κάποιοι άλλοι Έλληνες. Δεν κινδυνεύουμε, καλά πάμε. Και έφτασε λοιπόν ο Τούρκος μες στις πύλες της πόλεως και μάλλον μέσα για πράγματα ανούσια. Μέχρι και τη στιγμή που μπήκαν μέσα οι Τούρκοι και σκοτώναν ακόμα και τον παλαιόλογο, τον τελευταίο βασιλιά, μαλώναν κάποιοι για κάποια ανούσια θέματα ή ασχολούνται με κάποια περιστατικά που δεν είχαν καν σημασία. Θα πρέπει λοιπόν η 25η Μαρτίου, η διπλή γιορτή, να μας βάζει σε σκέψεις και να αγωνιζόμαστε με ειλικρίνεια, όχι να ζητήσουμε τίποτα ξένο, τουλάχιστον να διαφυλάξουμε τα δικά μας. Να διαφυλάξουμε την εθνική μας συνείδηση, να διαφυλάξουμε τα εδάφη μας, να διαφυλάξουμε την γλώσσα μας, να διαφυλάξουμε την ιστορία μας, τα σύμβολά μας, την κουλτούρα μας, τον πολιτισμό μας, την ωραία μας παράδοση, την ορθοδοξία μας. Να φυλάξουμε τα αρχαία μας ελληνικά, ώστε να μην πηγαίνουμε στο εξωτερικό να μάθουμε την ελληνική γλώσσα. Λες και είναι βαλτά όλα να μας αφελεινίσουν ή να αποχαυνώσουν τον ελληνικό λαό και να ειρωνεύονται τους πνευματικούς ωραίους αγώνες, μέχρι ότου τελείως αποδυναμώσουν, είτε εκμηδενήσουν την χώρα μας από πλευράς επάρκειας πληθυσμού με το μέγιστο πρόβλημα το δημογραφικό. Ποιος θα πολεμήσει αύριο, ποιος θα δώσει το παρόν για να υποστηρίξει τα σύνορά μας? Θα έρθει η Αγία Ευρώπη να μας υποστηρίξει, να μας πάρουν τα νησιά και την Αθήνα ακόμα οι Τούρκοι? Δεν θα έρθει. Κοινά σύνορα λένε να τους υποστηρίζουμε στα προγράμματά τους. Όπου μας λένε πάμε σαν πιόνια. Όπου τους καλέσαμε δεν ήρθε κανείς, παρά μόνο μας βάζουν σε περιπέτειες διπλωματικής, θα λέγαμε, υποχωρήσεως και ενδόσεως, ώστε σιγά σιγά βήμα-βήμα ή και με αλματώδη καμιά φορά βήματα να μας οδηγούν εμάς στην χρεοκοπία. Και είμαστε εμείς αγαθοί και άφελεις και τα δεχόμεθα αυτά. Πρέπει λοιπόν να μας διδάξει το 21. Πρέπει να μας διδάξουν 400 χρόνια σκλαβιάς που κοντέψαμε λοιπόν να σβήσουμε τελείως από το χάρτη, εάν δεν υπήρχε η Εκκλησία, εάν δεν υπήρχαν τα κρυφά σχολεία, αν δεν υπήρχαν οι σχολές του γένους, οι σχολές στα μοναστήρια, το τυπογραφείο που είχε στη Μοσχόπολη η Ορθοδοξία μας, της Βορειοπύρου βέβαια Μοσχόπολη, το τυπογραφείο που είχε στην Μεγίστη Λαύρα στο Άγιον Όρος η αγιορητική κοινότητα, οι καλόγεροι, και έβγαζαν βιβλία και έβγαζαν φυλάδια και ενημέρωναν τον ελληνικό λαό, και το τυπογραφείο που είχε το Πατριαρχείο και η μεγάλη του γένους σχολή στην Κωνσταντινούπολη και στις παραδονάβιες χώρες, από εκεί όπου ξεκίνησε ο θούριος του Ρήγα και η προσπάθεια του Ρήγα και του Υψηλάντη, η εξέγερσης και η πορεία για την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Οι δε δυτικοί τον παρέδωσαν στους Τούρκους τον Υψηλάντη και τον Ρήγαν, και θα λέγαμε οδήγησαν στην απώλεια και τις επαναστάσεις του Υψηλάντη. Αυτοί οι Ευρωπαίοι δεν ήταν, οι Γάλλοι Φερρυππίν, που ενίσχυαν τους Τούρκους με εμπειρογνώμονες στρατιωτικούς και με κανόνια και με όπλα? Και οι άλλοι όλοι δεν ενίσχυσαν, ας πούμε, τους Τούρκους? Εμείς λοιπόν θα πείτε είμαι θα πάντοτε μόνοι. Δεν έχει σημασία να είμαστε μόνοι. Ένας αλλά λέων, λέει η παροιμία, αρκεί να είμαστε λέοντες.
αρκεί να μην γινόμαστε χαμελέοντες, αρκεί να πατάμε γερά στη γη και να μας τρέμει η γη, αρκεί να έχουμε το ηρωικό φρόνημα, αρκεί να κρατήσουμε την παιδεία μας, αρκεί να τιμήσουμε τους αγωνιστές που αγωνίστηκαν, αρκεί να μην έχουμε αυτή την γρικίλη, θα λέγαμε, διάθεση. Αχ, να μην σκοτωθεί κανένα παιδάκι για τα ίμνια. Αχ, για τα φτωχονήσια, τα ξερονήσια, γιατί φταίνε τα καημένα, τα παλικάρια. Είναι οι νερόβραστες, θα λέγαμε, φιλοσοφίες κάποιων μανάδων και κάποιων έξυπνων νέων που έχουν μάθει τίποτε άλλο παρά μόνο να τρώνε, να πίνουν, να μην σπουδάζουν, να μην διαβάζουν, να θέλουν να παίρνουν δεκάρια χωρίς να σπουδάσουν. Έχουν μάθει μόνο το σεξ, την απόλαυση, και αν δεν μπορούν να βγάλουν εύκολα χρήματα, να κάνουν και ληστείες ή να το ρίξουν στο χασίσι. Δεν είναι λοιπόν πορεία του έθνους αυτή. Και τους βάζουμε μετά στις φυλακές, και στις φυλακές κάνουν επαναστάσεις, τα καίνε και πλήρω φτωχέ λαέ. Πλήρω λαέ, γιατί είσαι πλούσιος. Πρέπει να μας διδάξει λοιπόν το 21. 400 χρόνια σκλαβιάς δεν είναι μικρό πράγμα. Και βέβαια πρέπει να μην ξαναδώσουμε το δικαίωμα να έχουμε εχμαλωσία του γένους μας, είτε ηθική, είτε αλωτρίωση πνευματική, είτε ακόμα και σπιθαμή του εδάφους, που λέγαμε και δεν το κάνουμε, δεν παραχωρούμε. Πώς δεν παραχωρούμε, τι κάνουμε έτσι πως πάμε? Να στραφούμε λοιπόν και να πούμε κυρίως στους νέους, σε αυτούς που δεν θέλουν ούτε στρατιώτες να πάνε, ούτε το φέκι να κρατήσουν, ούτε να περάσουν μέσα από το βάπτισμα του πυρός. Εγώ πέρασα και από το βάπτισμα του πυρός και υπηρέτησα ως στρατιώτης απλώς της πατρίδας, και νιώθω καμάρι και δεν θα ήθελα ποτέ να απαλλαγώ από τη στράτευσή μου. Γιατί εκεί κανείς νιώθει Έλληνας παραπάνω και ανδρώνεται και οριμάζει να αντιμετωπίσει κατόπιν με αυτοπιθαρχία και οριμότητα τα προβλήματα της ζωής. Δεν θέλουν να είναι ούτε στρατιώτες. Θέλουν να κάνουν και εκεί συνδικαλισμούς. Δίθεν πως κάτι παθαίνουν τα παιδιά, και εκεί ναρκωτικά, και εκεί γλεντοκόπια, και εκεί διαφθορά, και εκεί διάλυση. Όχι πια. Οδηγούμεθα σε έναν εκφυλισμό έτσι με αυτόν τον τρόπο. Και αλίμονό μας, γιατί το λέμε και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε. Δεν έχουμε ανθρώπους που και λαούς που να μας προστατεύουν. Και είναι σίγουρο ότι και αυτή την Σερβία που τόσο πολύ την αγαπάμε και τόσο πολύ έχουμε αδελφωθεί, γιατί βλέπουμε και συμπάσχουμε, τα ξεχνάμε όμως. Μας έγινε παραμύθι, ψωμοτήρι καθημερινά να βλέπουμε την τραγωδία της Σερβίας, και εμείς 9 χιομήνας. Ούτε ένα δάκρυ δεν σταλάζει από τα μάτια μας, ούτε ένα αχ δεν λέμε. Συνηθίσαμε να βλέπουμε πυρκαγιές, σφάγες, διωγμούς, ξεριζωμούς των Σέρβων. Έρχεται και στη δική μας πατρίδα αυτό το τραγούδι που ξέρουν να παίζουν οι ξένοι. Έρχεται, αν δεν βάλουμε μυαλό, να λάβουμε μέτρα. Να λάβουμε μέτρα και όχι να είμαστε εν ύπνο. Να αφυπνιστούμε. Στρέφουμε κυρίως λοιπόν προς όλη αυτή τη γενιά της νεότητας, αλλά και τους μεγάλους, που και αυτοί έχουν παγώσει, έχουν απελπιστεί κάποιοι από τη φτώχεια, από την ανεργία, από την αδικία, από τις κλεψιές των μεγάλων, που ζητάνε μόνο την ψήφο και μετά τους ξεχνάνε, από τα άλλη τα λεγόμενα δίθεν προβλήματα τα οποία δεν θέλουν να τα λύσουν, και από ότι μας τραβάνε από τη μύτη οι ξένοι. Έχουν απογοητευτεί, όλοι μας έχουμε και αισιοδοξία αλλά και απεσιοδοξία. Κινούμεθα, θα λέγαμε, σαν τον Εύρυπο, μια άποτης, μια παλήρια, μια λέμε δόξα το Θεό, ζήτω 25 Μαρτίου, ζήτω το έθνος, και ποιοι το λένε αυτό? Θυμάστε σήμερα να το λένε αυτό το πράγμα? Ούτε ζήτω το έθνος δεν λένε, ούτε ζήτω 25 Μαρτίου δεν λένε, ούτε παρελάσεις δεν κάνουν τις προκοπής. Και να δείτε και σε επαρχίες αξιόλογες, μεγάλες, σπουδαίες, που έχει και καλό χριστιανικό κόσμο και καλλιεργημένο, δεν κάμουν τα παιδιά αξιόλογη παρέλαση. Πηγαίνουν σαν τεμπέλικα παιδιά που βαριώνται να περπατήσουν 200 μέτρα. Ούτε και παρέλαση δεν μπορούν να κάμουν φοιτητές και νέοι και μαθητές σήμερα αξιοπρεποί. Εκτός και έχουν πολλοί αξιολόγους δασκάλους και καθηγητές,
και τους γυμνάσουν και τους εμπνεύσουν το ηρωικό αυτό, θα λέγαμε, αίσθημα, ώστε να το εκφράσουν και με μία παρέλαση και με μία γιορτή αξιοπρεπή. Αλλά να δούμε λοιπόν τι τράβηξαν οι παππούδες μας, τι τράβηξαν οι ήρωες του 21, τι τράβηξαν οι κληρικοί. Βέβαια είναι γνωστόν, και πέρσι και πρόπερσι είχαμε τονίσει, δεν θα πούμε τα ίδια πράγματα, είναι γνωστόν ποιες θυσίες έκαναν όλοι οι ήρωες, θυσίες άνευ προηγουμένου. Και τα χωράφια τους άφηξαν και τα προβάτα τους τα άφησαν, τα έκλεψαν οι Τούρκοι, τα φάγανε οι Αρματολοί και οι κλέφτες, δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, πέθανε από την πείνα. Και τα καράβια τους άφηξαν σαν οι άλλοι, ή τα έκαναν πολεμικά και βάλαν κανόνια και πολέμησαν και τσακίστηκαν και κατεναυμαχήθησαν από τα μεγαλύτερα τουρκικά, ή έφτιαξαν, θα λέγαμε, ηρωικά τρόπαια και κατορθώματα. Και τα μοναστήρια άδειασαν από τη μαλφή αντικείμενα, από τα πολυτελή σκεύη τα οποία παραχώρησαν να εκπαιδευτούν για να αγοραστούν όπλα και να φάγουν το κομμάτι το ψωμί οι αγωνιζόμενοι, και μοναστήρια ζήμωναν ψωμί για τα κλεφτόπουλα. Το Άγιον Όρος ζήμωνε εκατοντάδες οκάδες ψωμί για να δίνει στους προς φιλανθρωπία και στους ήρωες και στους αγωνιστές. Και μόνον από τη Μονή Εσφυγμένου το 1821 ξεσηκώθηκαν 2.000 μοναχοί. Αφήσαν λοιπόν, θα πείτε, το Κομποσχήνιο, το ένα στον άρχη το Κομποσχήνιο, το άλλο το Καριοφύλλο, και προχωρούσαν στους αγώνες. Βέβαια τι θα πείτε, και αν κάποτε είχαν προδοθεί οι αγώνες και αναγκάστηκαν για να μην σφαγούν όλοι και συνθηκολόγησαν. Εμείς αφήνουμε τα ύμνη να τα κυριεύουν οι Τούρκοι και να μας θέτουν όρους και να αμφισβητείται πλέον η κυριαρχία μας, γιατί δεν μπορεί να πάει ένας Έλληνας σήμερα στα ύμνια. Α, είναι θέμα διπλωματικό, λέει. Τι θέμα διπλωματικό, είναι ελληνικό έδαφος ή όχι? Και εφόσον είναι ελληνικό έδαφος, γιατί δεν μπορούμε να πάμε στα ύμνια? Θα πούνε αύριο, στο ένα ύμνια, ύμνια δύο δεν πάμε, στο παραπέρα δεν πάμε, παραπέρα πάλι δεν πάμε, και αυτό το παιχνίδι θα μας παίζουν, ναι. Λοιπόν, και τώρα εδώ συνθηκολογεί η πατρίδα μας χωρίς να υπάρχει λόγος. Του φέκια έχουμε, πλοία έχουμε, αεροπλάνα έχουμε, λαό έχουμε, στρατό έχουμε. Συμμάχους έχουμε. Είμαστε βέβαια με την Ευρώπη που δεν της νοιάζεται, της καίγεται καρφί. Τότε τι είχαν λοιπόν οι καλογέροι, τα πολλά πολεμοφόδια για να μην συνθηκολογήσουνε? Πρώτη τουρκοκρατίας ή μετά σε μια στιγμή που τους είχαν προδώσει οι άλλοι? Ή τι ήταν ο Πατριάρχης ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, τον οποίο τον κατηγόρησαν σαν προδότη μερικοί? Έπρεπε δηλαδή να κάνει τον παλικαρά, να πει ναι, εγώ είμαι ο αρχηγός της Επαναστάσεως, ο Σουλτάνε, και άρα σφάξε όλη την πόλη και τον ελληνισμό της Μικρασίας και την Ιχείο? Επειδή λοιπόν ανεκαλύφθη εκ των υστέρων ότι ήταν ο αρχηγός της Επαναστάσεως, το λέγει λοιπόν το κατηγορητήριο που κρέμασαν την ταμπέλα όταν τον κρέμασαν τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, το λέει, το διαβάσουμε όσο προλάβουμε. Τότε σφάξανε τον ελληνισμό στην πόλη. Αφορμή ζητούσανε. Γιατί δεν πήγαν οι παλικαράδες σήμερα να μπουν στους Ευρωπαίους, μην αφήσετε τον ελληνισμό να σφάζεται από την οργή των Τούρκων? Γιατί δεν πήγαν οι Ευρωπαίοι ή οι σημερινοί παλικαράδες να κουρακιάσουν να πάνε τότε να κάνουμε τεροχρονισμό, γιατί και αυτά τα περίεργα γίνονται συνήθως. Να πάνε τότε και να πούνε ναι, είναι, δεν συμβαζόμαστε με την πύλη, με τον Σουλτάνο, σφάχτε αν μπορείτε, δεν θα σας αφήσουμε να σφάχτε. Στοιχείο και μόνο, είχε 90.000 ηχείους Έλληνες, Ορθόδοξους Χριστιανούς, και σφάξαν τις 85.000 οι Τούρκοι. Τις 85.000. Λοιπόν, τι ήθελαν να κάνουν κάποιοι εχθροί της αλήθειας και της ιστορίας? Τι ήθελαν να κάνουν δηλαδή ο Πατριάρχης, να πει ναι, εγώ είμαι? Και βέβαια ο Πατριάρχης δεν ήταν φυγόδικος. Δεν τράπηκε σε φυγή να γλιτώσει την κρεμάλα. Έμεινε και είναι γνωστά τα κείμενα, μαρτυρά η ιστορία, ότι λέγε «Δε φεύγω, μένω εδώ το καθήκο μου να υποστώ την θυσία χάριν του γένους». Αλλά εκάλυψε την Επανάσταση ως ό,τι μπορέσει να οργανωθεί και να ξεκινήσει. Τον εκάλυψε λοιπόν ο Σουλτάνος και τον κρέμασε και αυτόν, κρέμασε και τον Κύριλο τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, κρέμασε και τον Κύριλο τον Έκτο στην Αδριανούπολη, κρέμασε δεκάδες επισκόπους και μετροπολίτες, έσφαξε κλήρο και μοναχούς και παπάδες και διάκους.
όλα αυτά θα είχαν γίνει σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα και θα είχε σβήσει η Επανάσταση εάν ο Γρηγόριος ο Πέμπτος έλεγε «Ναι, εγώ γνωρίζω το κίνημα αυτό και δεν υπογράφω έναν αφορισμό τυπικό που έγινε για να δικαιολογηθεί στην πύλη», όπως το έλεγε και ο μεγάλος Ερμηνέας και ο μεγάλος Βεζίρης, ώστε να μπαλωθεί το θέμα και να μην ξαπλωθούν οι ορδές των γενιτσάρων και των μανιασμένων Τούρκων να σφάξουν όλη την Ελλάδα, όλο τον ελληνισμό, προτού προλάβει μάλιστα να οργανωθεί, προτού καταλάβουν την Τριπολισιά, προτού πάρουν την Κόρυθο, προτού πάρουν την Πάτρα, προτού ξεκινήσει η καταληφθεί η πόλη των Καλαβρίτων και οι άλλες πόλεις και η Καλαμάτα. Τι θα είχαμε λοιπόν? Θα είχαμε καθόλου ελεύθερη πατρίδα σήμερα? Ούτε και Έλληνες δεν θα είχαμε. Θα τους έσβαναν όλους και είχαν πρόγραμμα να εξορίσουν όλο τον ελληνισμό της Πελοποννήσου και των εστιών της, των Επαναστάσεων, να τον εξορίσουν οι Σουλτάνοι και να βάλουν εκεί άλλους μεταφερμένους από Αίγυπτο, από Ασία και Τούρκους μαμεθανούς. Να είμαστε πιο σοβαροί και πιο πολύ, θα λέγαμε, υπεύθυνοι όταν μιλάμε για τους ήρωες, για αυτούς οι οποίοι ήταν αναγκασμένοι των πραγμάτων. Να λέγε ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, δεν σε παραδέχουμε στο Σουλτάν, του κόβε το κεφάλι την άλλη ώρα. Και τι θα πετύχαινε? Να βγάλουμε άλλον πατριάρχη? Ναι, εντάξει, βγάλουμε και δεύτερον. Τι να πει κι ο άλλος, ότι είμαι παλικάρι και δεν σε λογαριάζω? Του κόβε και αυτό το κεφάλι, όπως και τα έκαναν οι Τούρκοι. Και τότε τι θα είχαμε? Ακέφαλη εκκλησία, ακέφαλο πατριαρχείο, ακέφαλες μητροπόλεις. Βέβαια δεν δικαιολογούμε κάποια λάθη. Όλο και όλα. Υπήρξαν λάθη, υπήρξαν καταχρήσεις από κάποια πρόσωπα, παρασοφόρους που δεν ήταν σωστοί. Αλλά δεν μπορούν οι κάποιες τέτοιες λανθασμένες κινήσεις τους και τα κάποια λάθη τους δεν μπορούν να αποτελέσουν κανόνα. Ήταν της εποχής. Σήμερα πες του, αν είναι κανείς από τους έχοντας την εξουσία εκάστοτε δεκαετίες, τώρα αν είναι ευχαριστημένος κανείς. Θα ήταν ευχαριστημένος, που τώρα έχουμε νόμους, έχουμε συντάγματα, έχουμε δικαιοσύνη, έχουμε χίλια δύο πράγματα και μπορεί να ελέγχει ο λαός και με την ψήφο του. Είναι κανείς ευχαριστημένος? Παράπονα έχουν οι πάντες. Και δεν θα είχαν παράπονα τότε που δίναν τον αγώνα για την επιβίωση, που υπήρχαν οι ληστές, οι πειρατές, που υπήρχαν όλες αυτές οι εχθρότητες? Τι έπρεπε να ήταν τότε? Όσιες Μαρίες, Άγιοι λοιπόν έπρεπε να ήταν? Και οι καλόγεροι και οι διάκοι και οι παπαφλέσιδες και οι επίσκοποι να ήταν Άγιοι, απαλλαγμένοι τελείως των παθών? Είναι το ζητούμενο, αλλά δεν το έχουμε δεδομένο πάντοτε αυτό το πράγμα. Δεν αθώνω εγώ τα σφάλματα τα οποία είχαν γίνει. Αυτά είναι αξιοκατάκριτα, αλλά είναι σκόπιμη, θα λέγαμε, υστερόβουλη κριτική κάποιων και ο σχολιασμός όταν πιάνουν σε κάποια πρόσωπα ηρωικά, μάρτυρες, εθνομάρτυρες, ήρωες, μεγάλα αναστήματα και απομονώνουν ένα ελαττωματάκι ή κάποιο ελάττωμα μιας στιγμής και το κάμουν βουνό και καλύπτουν έτσι και σκιάζουν όλη την αλληδόξα του προσώπου αυτών. Όλοι οι ήρωες, εκτός των προδοτών που πέθαναν ως προδότες, όλοι οι ήρωες είναι άξιοι θαυμασμού και τους χρωστάμε την ελευθεριά μας. Βέβαια, μακάρι να μην υπήρχε εμφύλιος πόλεμος το 22, μακάρι να μην είχαν σφαγεί τα αδέρφια μας ανάμεταξύ τους, μακάρι να μην είχε δοθεί αυτό το δικαίωμα της αποδυναμώσεως και τρόπον την της εξοντώσεως των εστιών της Επαναστάσεως, ώστε να έρθει και ο Ιμπραήμ και να καταλάβει μάλιστα και το Μεσολόγιο, το οποίο το εγκατέλειψαν οι πολιτικάντιδες της εποχής εκείνης, οι οποίοι φυλάκισαν τον Κολοκοτρώνη. Φυλάκισαν τον ήρωα αυτό, τον φυλάκισαν, διότι ακριβώς δεν τον χώνευαν και τον είχαν σε μια απομόνωση στο Βούρτσι, του Ναυπλίου, στο Παλαμίδι, μέσα σε μια φυλακή, μια καταβόχθρα, ούτε χαβούζα θα λέγαμε δεν είναι τόσο πολύ κλειστή και βρωμερός χώρος όπως ήταν η φυλακή του ήρωα Κολοκοτρώνη που μας απελευθέρωσε και άλλους ήρωες θα λέγαμε με πάθη πολιτικά ή άλλα πάθη τους οδήγησαν σε τέτοιες ταπεινώσεις. Εκείνοι όμως παρέμειναν ήρωες και μας χάρισαν την ελευθερία. Γι' αυτό ας δείξουμε μια ματιά
Μια ματιά λοιπόν στο μεγαλείο αυτών των ηρώων, κυρίως μετά από την σύντομη αυτή γενική τοποθέτηση, να δούμε πρόσωπα κληρικών τα οποία μαρτύρησαν, εμπρόθεσαν να πάρουμε πατριάρχες. Ο Γρηγόριος ο Πέμπτος λοιπόν, ο πατριάρχης, ο ήρωας αυτός, ο οποίος δια διπλωματία κατόρθωσε να αποκοιμήσει το Σουλτάνο ότι δεν γνωρίζει για το κίνημα και ότι θα καθησυχάσει τους Έλληνες να μην σηκωθούν, ενώ έστελνε τον παπά Φλέσσα, έστελνε τον Σαλόνον Ισαΐα και τους έλεγε, και έλεγε στους κλέφτες και αρματολούς και στους προύχοντες, σηκωθείτε το ταχύτερον, σύσσωμοι. Αυτός είναι ο Γρηγόριος ο Πέμπτος. Ήταν αναγκασμένος λοιπόν να δώσει μια αναφορά στην πύλη, έκανε έναν ελιγμό με τον ψεύτο αφορισμό αυτό, τον οποίο απεκήρυξε αμέσως στην σύνοδο και τον έκαψε, βέβαια όχι στα μάτια των Τούρκων, θα τον είχε αποκεφαλίσει προώρα. Βέβαια δεν έζησε πολλές μέρες ο Γρηγόριος ο Πέμπτος. Μάρτιος 25 θα λέγαμε, βέβαια προηγήθηκε 16, είναι η επανάσταση στα Καλάβρητα και καταλαμβάνουν στις 17 τα Καλάβρητα, κατεβαίνουν από το Μεγασπήλιο με το Λάβαρο. Στη συνέχεια έχουμε 23 Πάτρα Καλαμάτα και βέβαια 25 ορίστηκε σαν συμβολική σημασία να ξεκινήσει γενικά η επανάσταση. Πότε λοιπόν ο Γρηγόριος ο Πέμπτος κρεμάστηκε, μήπως έζησε, μήπως χάρηκε, μήπως γλέντησε, μήπως καρπόθηκε τίποτε εξουσία? 25 Δεκεμβρίου λοιπόν είναι η κήρυξη επαναστάσεως και ο Γρηγόριος ο Πέμπτος μετά από 15 ακριβώς μέρες κρεμάγεται. 10 Απριλίου παρακαλώ. Μετά από 15 μέρες, δεν πέρασαν 2 εβδομάδες. Και αυτό έγινε ώσπου να μάθει τις πληροφορίες ο Σουλτάνος, που ήθελαν εβδομάδες να πάνε από την Πελοπόννησο στην πόλη και από τα άλλα μέρη και τα νησιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν φεύγει ο Γρηγόριος ο Πέμπτος λοιπόν και λέγει ότι μένει εκεί για να δώσει και την τελευταία του πνοή αγωνιζόμενος για την πατρίδα και το γένος. Και προβλέπει την αγχώνη, δεν έχω τον χρόνο, γιατί έκανα κάποια προέκταση μιας εισαγωγής, δεν έχω τον χρόνο να αναφέρω λεπτομέρειες από τους λόγους του Γρηγορίου του Πέμπτου. Έφτασε λοιπόν τελευταία η μεγάλη εβδομάδα, ήταν όλη δραματική για τον Γρηγόριο τον Πέμπτο. Ήταν λαμπερό βέβαια το πρόσωπό του, προαισθανόταν το μαρτυριό του. Έκαμε την τελευταία λειτουργία στις 10 Απριλίου, το Πάσχα, κοινώνησε αναστάσιμα, χαιρέτησε με το Χριστός Ανέστη και στη συνέχεια βέβαια, αφού είχε προηγουμένως φυλακιστεί κάποιες μέρες, στη συνέχεια αφού οδήγησαν την σύνοδο κατά ανάγκη ο Σουλτάνος και ο Βεζίρης και διερμηνέες στο να αποκηρύξουν τον Πατριάρχη ως προδότη. Τι είναι ο προδότης, των Τούρκων ή των Ελλήνων? Ως προδότη των Τούρκων. Τον αντικατέστησαν με άλλον Πατριάρχη, τον οποίον έβγαλαν αυθημερών, και μετά από την φυλακή που τον βασάνιζαν για να μιλήσει τι ξέρει για την Επανάσταση και δεν είπε λέξη ο Πατριάρχης, τον απείλησαν, τον μετέφεραν τελικά στα Πατριαρχία και πρώτης κεντρικής πύλης του Πατριαρχείου είδε ο Πατριάρχης ότι είναι έτοιμοι να τον απαγχωνίσουν, είχαν ετοιμάσει την κρεμάρα, κάνει την γονατίζη, προσεύχεται και φυσικά αφού έρχεται ο νέος Πατριάρχης, τον οποίον τον οποίον ενέκρινε η πύλη ο Σουλτάνος, τον κρεμάνε λοιπόν τον Πατριάρχη, λέγουν κάποιες πηγές, όχι με τη στολή όπως ήταν στη λειτουργία, αλλά με το ράσο και το καλυμάφι του, αφού προσευχήθηκε και ευλόγησε εκεί την όρους του συνηθισμένους. Βέβαια είναι γνωστό ότι οι Εβραίοι πρωτοστάτησαν και στην κρεμάλα του Πατριάρχη και στην διαπόμπευση, το διασυρμό του πτώματος, το οποίο το έσυρναν στους δρόμους μέχρι που το έριξαν με μια πέτρα στο λαιμό μέσα στη θάλασσα και το βρήκαν κατόπιν από την Οδυσσό και το ενταφίεσαν. Τι γράφει λοιπόν ο Γιαφτάς, το κατηγορητήριο
που κρέμασε σε ταμπέλα επάνω στον Γρηγόριο τον Πέμπτον, το κρέμασε ο Τούρκος, ο Δήμιος. Ο άπιστος πατριάρχης λέει των Ελλήνων, ο οποίος έδεκεν άλλοτε δείγματα της προς την ψήνη πήγαινε αφοσιώσιος, αδύνατο να θεωρηθεί αλότριος των στάσεων του έθνους. Και στη συνέχεια τον κατηγορεί λοιπόν ως προδότη και λέγει «Καθόλα τα φαινόμενα ήτο και ο ίδιος αυτός ως αρχηγός μυστικός συμμέτοχος της Επαναστάσεως και αδύνατο να μην αφανιστεί, να μην πέσει στην οργή του Θεού όλων σχεδόν το έθνος των Ελλήνων, αν και αυτό είναι πολύ αθώοι». Αυτό λέγει το τουρκικό, η τουρκική ταμπέλα, ότι είναι ο προδότης των Τούρκων και ο αρχηγός της Επαναστάσεως. Να δούμε επιγραμματικά επιτροχάδιν ένα άλλο μαρτύριο, το μαρτύριο του Κυρίλλου του Έκτου. Ο Κύριλλος λοιπόν ο Έκτος είναι πατριάρχης που ήταν έκτοτος τότε, γιατί ήταν πραγματικά ένα γενναίο ανάστημα. Ο Κύριλλος ο Έκτος πατριάρχης που σχόλαζε στην Ανδριανούπολη, εκεί ήταν ας πούμε υπό την απελή των Τούρκων. Να αναφέρουμε ότι οι ξένοι διπλωμάτες και πρέσβοι στην πόλη και στην Ευρώπη σιωπούν. Οι δε παπικοί πανηγυρίζουν με καμπανοκρουσίες όταν είδαν τον πατριάρχη κρεμάμενο, τον αιρετικό δήθεν πατριάρχη των αιρετικών. Αυτοί είναι πάντοτε οι παπικοί. Τις πομπές τους για χαρές τους, την δική τους αίρεση, την θεωρούν αλήθεια και την αλήθεια της Ορθοδοξίας δίθεν ως αίρεση και πανηγύριζαν και έδιναν συγχαρητήρια στους Τούρκους. Αυτοί είναι οι Λατίνοι. Κύριλλος λοιπόν ο Έκτος, ο Πατριάρχης, ο προγενέστος Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολεως, είναι και αυτός έτοιμος να οδηγηθεί στην Κρεμάλα. Ο σατράπης όμως της Ανδριανουπόλεως, επειδή ήταν φίλος του Κυρίλλου του Έκτου και τον αγαπούσε γιατί ήταν ανάστημα μέγα γραμμάτων, σοφίας, ήθους, καλοσύνης, ανθρωπιάς, δεν ήθελε να τον κρεμάσει με τα χέρια του και με διαταγή του. Και τον παροτρύνει μάλιστα ο Κύριος Πατριάρχης και του λέγει «Πράξε αυτό το οποίο έχει διαταγή». «Θάρι ηγεμόν, άπαντες μίαν ημέραν θα αποθάνομεν, γεννηθείτε το θέλημα του Κυρίου». Τέτοια λόγια λέγει. Και αυτοθυσιάζεται ο Κύριλλος ο Έκτος, μπορούσε να φύγει, όπως και ο πατρίς Γρηγόριος τον παρακάλεσαν και ο πρέσβης της Ρωσίας και άλλοι πρέσβεις και οι δικοί του και οι φίλοι του να φύγει και δεν έφυγε, γιατί αν έφευγε θα έσφαζε περισσότερο ο Τούρκος. Και έτσι λοιπόν τον κρέμασαν και τον Κύριλλο τον Έκτον στην Κρεμάλα, αλλά κόπηκε το σκηνή δύο φορές. Και μετά έδωσε εντολή ο σατράπης να τον φωνεύσουν με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά την τρίτη φορά έφαγαν διπλό σκηνή και τον κράτησε. Και έτσι στις 17 λοιπόν Απριλίου, 7 μέρες μετά τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, κρέμεται επί της Αγχώνης και ο Κύριλλος ο Έκτος. Έχουμε μια σειρά επισκόπων, αρχιεπισκόπων, κληρικών οι οποίοι σφαγιάστηκαν, κρεμάστηκαν, μαρτύρησαν. Να αναφέρουμε κάποια ελάχιστα παραδείγματα. Να πούμε λοιπόν κάποια ελάχιστα παραδείγματα, κάποια ονόματα και λίγα παραδείγματα. Αρχιεπίσκοποι λοιπόν. Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Εσφαγιάστη, Μητροπολίτης Κρήτης Γεράσιμος, ομοίως. Οι άλλοι Μητροπολίτε, Μητροπολίτης Αγχιάλου Ευγένιος, Εφέσου Διονύσιος, Μητροπολίτης Νικοπαιδείας Αθανάσιος, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, Μητροπολίτης Δέρκων Γρηγόριος, Μητροπολίτης Μονεβασίας Ιωσήφ, Μητροπολίτης Ανδριανοπόλεως Δωρόθεος, όχι μόνο ο Κύριλλος που ήταν εκεί, ο Μονεβασίας Χρύσανθος, Μητροπολίτης Χριστιανοπόλεως Γερμανός, Μητροπολίτης Άργους Ναυπλίου Γρηγόριος, Αρχιεπίσκοπος Δημητσάνης Φιλόθεος, Μητροπολίτης Κητίου Μελέτιος, Μητροπολίτης Πάφου Χρύσανδος, Μητροπολίτης Κυρινίας Λαβρέντιος και πολλοί επίσκοποι. Ο Σαλώνων Ισαΐας, ο Ρογώνιος Ήφ, ο Κορώνης Γρηγόριος, ο Μεθώνης Γρηγόριος και χιλιάδες άλλοι κληρικοί, πρεσβύτεροι και διάκονοι και μοναχοί. Βέβαια μου κάνουν νόημα ότι η ώρα τελείωσε, δεν έχω χρόνο να πω παραδείγματα.
Θα αναφέρουμε μόνο επιγραμματικά δύο μόνο φράσεις. Φοβερά πράγματα έγιναν λοιπόν με κρεμάλες, με καρατομήσεις, με διαμελισμούς των σωμάτων και βασανιστήρια τα οποία έκαναν οι Τούρκοι και οι πράκτορές τους εναντίον των κληρικών και εναντίον βέβαια και των λαϊκών. Τώρα μιλούμε όμως συγκεκριμένα σε αυτήν την παράγραφο κατά των κληρικών. Έτσι λοιπόν μαρτύρησαν οι ήρωες του 21 και μας χάρισαν την ελευθερία. Θα έπρεπε να αναφέρουμε γενναίες, θα λέγαμε περιπτώσεις γενναίων ιεραρχών, όπως τον Αρχιάλο Ευγένιο, τον Εφέσου Διονύσιο, τον Νικομιδίας Αθανάσιο, για τους οποίους αναφέρει ειδικά και ο Πουκεβίλ σε ένα έργο του, που αναφέρει πόσο διαπομπεύθηκαν, εμπτίστηκαν, γροθοκοπήθηκαν, ονειδίστησαν και κατακρεουργήθησαν. Ομοίως και όλοι, άλλη μια στρατεία, 10.000 κληρικοί, εφημέροι, ιερείς και διάκοι, επίσκοποι δεκάδες επισκόπων και 10 πατριάρχοι. Όλοι αυτοί το 21, γύρω από το 21. Θα έπρεπε να αναφέρουμε τον Σαλόνων Ισαΐα που αγωνίζεται με τον Αθανάσιο Διάκο στην πρώτη γραμμή και πέφτει ο Διάκος, τον συλλαμβάνουν τον Διάκο και οι δυνάμεις τον πιάσουν, δεν φεύγει, δεν λιποτακτεί και έχει ηρωικό τέλος, ομοίως ο Ρογών Ιωσήφ. Ποιος θα ξεχάσει τον Πάπα Φλέσσα στο Μανιάκι, ποιος θα ξεχάσει τον Αθανάσιο Διάκο, ποιος θα ξεχάσει γενικά όλες τις θυσίες κληρικών και λαϊκών. Και καλούμεθα εμείς λοιπόν σήμερα, καλούμεθα να τιμήσουμε αυτούς τους αγώνες με δικούς μας πνευματικούς, ηθικούς, ωραίους αγώνες, ώστε να φυλάξουμε τα όσα μας παρέδωκαν, την ελευθερία μας, την ακεραιότητα της ταυτότητάς μας, να μην μας λατριώσουν, να δώσουμε πάλι τη σημασία στην παιδεία μας, στο ήθος μας, στην ορθόδοξη παράδοσή μας και πλέον να αποκτήσουμε ένα νέο αγωνιστικό φρόνημα, ένα νέο ήθος και αυτό θα το δείξουμε βέβαια και με την παιδεία μας και με τη δικαιοσύνη και με την ανακούφιση του φτωχού λαού, ο οποίος δεν χρωστάει τίποτα μόνο να αγωνίζεται και να απολαμβάνουν άλλοι και να κοροϊδεύουν στον λαό. Και με τον σημειοστολισμό που πρέπει να δείξουμε όλοι αυτές τις μέρες και ότι ξεχάσαμε τον σημειοστολισμό. Έτσι θα μας καταργήσουν τις εθνικές γιορτές οι Ευρωπαίοι για να μας κάνουν Ευρωπαίους δούλους. Ας μείνουμε ελεύθεροι. Πολιορκημένοι είμαστε σήμερα από χίλιες απειλές, ηθικές, πνευματικές, υλικές, από αιρέσεις, προπαγάνδες, σατανισμούς, μηδενισμούς, μπουρουισμούς. Πολιορκημένοι από το την ισμό του Πάπα και το φασισμό του Βατικανού και τις προπαγάνδες του πολιορκημένοι από Προτεστάντες, χιλιαστές, από Αντιχρίστους. Θα αντέξουμε άραγε, θα αντέξουμε αγωνιζόμενοι. Ας τιμήσουμε λοιπόν με τους δικούς μας αγώνες και το γενναίο φρόνημα τους αγώνες του 21. Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Χρόνια πολλά και ο Θεός να δώσει ώστε να αναστηθεί, θα λέγαμε, το ηρωικό φρόνημα στην πατρίδα μας και να μείνουμε ορθόδοξοι Έλληνες υπερήφανοι.